Πάμε στην Αναστασία Σπυράκη που είναι στο κερατσίνι και έχει δίπλα της. Ελευθερία, τι είπα, Αναστασία, είπα. Συγγνώμη, Ελευθερία Σπυράκη, εντάξει, παιδιά. Συγγνώμη, Ελευθερία, μου άλλαξα και το όνομα. Ομορφιές. Πω, τι κούκλα είναι αυτή, τι κούκλα. Λοιπόν, είναι μαζί της ο κύριος Νεκτάριος Βεντούρης, γονέας, μέλος σωματείου για τα παιδιά. Γιατί συνεχίζουμε το θέμα Ελευθερία μου, για τη στάση πληρωμών του ΕΟΠΗ στα παιδιά που κάνουν μια ειδική κατηγορία, θα τα έλεγα εγώ. Τα παιδιά με ιδιαίτερα χαρίσματα. Έτσι λέω. Τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα, Μαλία και Ευαγγέλη. Έχω δίπλα μου τον κύριο Νεκτάριο Βεντούρη. Είναι πατέρας ενός παιδιού 9 χρονών, το οποίο κάνει θεραπείες ειδικής αγωγής. Ο πατέρας αυτός, λοιπόν, είναι μεταξύ άλλων ένας αγχωμένος πατέρας. Γιατί? Γιατί βλέπει ότι από τη μία υπάρχει στάση πληρωμών από την πλευρά του ΕΟΠΗ, απ' την άλλη όμως οι δαπάνες για την ειδική αγωγή έχουν κοπεί τα τελευταία 4 χρόνια στο 40%. Κύριε Βεντούρη, βλέπετε ότι υπάρχει αυτή η στάση πληρωμών και βλέπετε και τη μείωση της δαπάνης στο 40%. Εσάς τι συναισθήματα σας γεννά όλη αυτή η κατάσταση? Καλημέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Όλο αυτό προκαλεί πανικό σε όλους τους γονείς. Με την έννοια ότι μια ανταποδοτική παροχή σε χρήμα βλέπουμε να την χάνουμε. Κύριε Βεντούρη. Στην ουσία ο ΕΟΠΗ τι κάνει? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Παρακαλώ. Καλώς. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Γιατί ακριβώς, πού έγκυται ακριβώς το πρόβλημα δηλαδή? Συνεχίστε. Είναι σύνθετο, κρατάει χρόνια. Τα τελευταία τώρα 2-2,5 χρόνια από τα Χριστούγεννα του 2016, από το Δεκέμβριο του 2016, ξεκίνησε ο ΕΟΠΗ που ήθελε να συμβασιοποιήσει τις ειδικές θεραπείες. Οι θεραπευτές δεν έκαναν συμβάσεις και από τότε έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία με συνεχείς εγκυκλίους, αλλαγές, ένα νέο κανονισμό παροχών, ένα παράρτημα το οποίο ούτε ξέρουμε καν πώς καταρτίστηκε, πώς δημιουργήθηκε. Ένα παράρτημα το οποίο περιλαμβάνει κάποιους κωδικούς παθήσεων. Μάλιστα. Όχι όλους τους κωδικούς παθήσεων. Μάλιστα. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά, εγώ ας πούμε γνωρίζω τουλάχιστον 2-3 παιδιά. Μάλιστα. Όπου ο κωδικός πάθησής τους δεν υπάρχει στο παράρτημα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αυτό το παιδί οι γονείς να πληρώνουν δεν από την τσέπη τους ειδικές θεραπείες. Ναι, αναγκάζουν να πληρώνουν από την τσέπη τους. Οι υπόλοιποι που πληρώνουμε και λαμβάνουμε τις αποδείξεις και τις καταθέτουμε μετά στον ΕΟΠΗ, υπάρχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, 3-4 μήνες, κάποιοι και 6 μήνες. Oh. Ναι, μήνες, 6 μήνες. Πω. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα δύσκολο σημείο ως προς τι. Πήρε μια παράταση. Μάλιστα. Η όλη διαδικασία είχε πάρει μια παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δηλαδή, μέχρι 30 Ιουνίου μπορούμε να καταθέσουμε αποδείξεις για να μας αποδοθεί δαπάνη. Μετά τις 30 Ιουνίου δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση. Στην ουσία απαγορεύεται από τις εταιρείες και διευθύνσεις του ΕΟΠΗ να παραλαμβάνω ατομικά έτοιμα. Είμαστε στο κενό μετά τις 30 Ιουνίου. Υπάρχει μια εγκύκλιο του ΕΟΠΗ που λέει ότι οι γνωματεύσεις μπορούν να κατατίθενται όσες έχουν εκδοθεί πριν τις 31 Οκτωβρίου. Εδώ είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 ειδών γνωματεύσεις. Υπάρχουν οι χειρόγραφες που λέμε πριν τον καινούριο κανονισμό, υπάρχουν οι χειρόγραφες μετά τον καινούριο κανονισμό παροχών, υπάρχει η πρώτη ιατρική γνωμάτευση, μια χειρόγραφη που διήρκησε περίπου 20 ημέρες και έχουμε τώρα και την ηλεκτρονική. Κύριε Βεντούρη. Υπάρχουν λοιπόν 4 γνωματεύσεις για τις οποίες. Παρακαλώ. Ναι. Να σας παρακαλέσουμε για κάτι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Θέλω να σας παρακαλέσουμε. Αν γίνεται. Μιλάμε για πάρα πολλά παιδιά. Μιλάμε τουλάχιστον για 100.000 παιδιά. 100.000 παιδιά, το ξέρω, κύριε Βεντούρη. Θέλω να σας παρακαλέσω. Φανταστείτε και τις οικογένειες μετά από πίσω. Ξέρω, κύριε Βεντούρη. Αν μπορείτε, κύριε Βεντούρη, για να συνεχίσουμε το θέμα, να σας ξαναέχουμε αύριο το πρωί για να μπορέσουμε να συνομιλήσουμε και να σας φέρουμε σε επαφή με τον ΕΟΠΗ. Για να δούμε πραγματικά, επειδή είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, να δούμε αν προτίθεται να δώσει κάποια λύση ο ΕΟΠΗ. Και επειδή έχουμε περιορισμένο χρόνο, ξέρετε, για λόγω ότι ο χρόνος εκπομπής είναι περιορισμένο, δεν θέλω να μην το ολοκληρώσουμε και ο Βαγγέλης, γι' αυτό λέμε. Σας παρακαλούμε πολύ αύριο ή τη Δευτέρα να συνομιλήσουμε. Ελευθερία μου, να βρούμε έναν άνθρωπο από τον ΕΟΠΗ, ένα στέλεχος του ΕΟΠΗ, από το Υπουργείο, δεν ξέρω από πού, να μπορεί να μας πει υπεύθυνα τι θα γίνει, γιατί 30 Ιουνίου λύγει αυτή η υπόθεση, όπως μας λέει ο κύριος Βεντούρης. Και να έχουμε και τον κύριο Νεκτάριο κοντά μας για να δούμε τι ακριβώς μπας και μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Να βοηθήσουμε, δηλαδή, ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το συνεχίσουμε το θέμα. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο.